απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, από σήμερα μπορεί να ξεκινήσει προπονήσεις οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να ξεκινήσει η μικρασιατική, που είναι το σωματείο το οποίο εκπροσωπεί το νησί μας στην συγκεκριμένη εθνική κατηγορία. Έχουμε κάνει ήδη τη συνεννόηση με τον πρόεδρο του συγκεκριμένου σωματείου. Δεν έχουν ακόμα υποβληθεί σε τεστ αντιγόνου, το οποίο είναι απαραίτητο για όλα τα ομαδικά αθλήματα, το τονίζω. Σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η ΚΙΑ, για όλα τα ομαδικά αθλήματα είναι απαραίτητο να υπάρχει τεστ αντιγόνου για τους αθλητές οι οποίοι θα μπαίνουν στην αθλητική μας εγκατάσταση στο δημοτικό στάδιο Χίων προκειμένου για να αθλούνται. Και αυτό το τεστ θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, όπως γίνεται βέβαια και με την αντίστοιχη ομάδα του ΝΟΧ, η οποία προπονείται από τις 4 Ιανουαρίου, όπως γνωρίζετε, στις εγκαταστάσεις μας στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Πιθανότατα θα είναι έτοιμοι την επόμενη Δευτέρα, αφού θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο τεστ, να έχουν και τα αποτελέσματα. Οπότε από την επόμενη Δευτέρα, το απόγευμα, θα μπορεί η ομάδα της Μεξαρτικής να αθλείται στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Θα διευρύνουμε το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου για να μπορούν να υποδεχθούμε και την Μικρασιατική, ούτως ώστε ο στίβος να παραμείνει στο ωράριο το οποίο τώρα ισχύει, από τις 5 μέχρι τις 8. Δεν μπορούμε να διευρύνουμε το ωράριο πέρα από τις 8, διότι έχουμε την απαγόρευση από τις 9 το βράδυ, όπου σταματάει η κυκλοφορία των πολιτών. Άρα λοιπόν απλώς θα διευρύνουμε νωρίτερα το ωράριό μας. Θα ξεκινάμε λοιπόν από τις 3 πιθανότατα και μέχρι τις 8, 8 και 4 περίπου, που θα είναι ανοιχτό το δημοτικό στάδιο. Οπότε θα εξυπηρετούμε και το στίβο και το τένις και το ποδόσφαιρο με τα νέα ισχύοντα δεδομένα, όπως σας είπα, από την κοινή υπουργική απόφαση της 20 Φεβρουαρίου. Το μπάσκετ δεν ισχύει, δεν είναι. Όχι. Ακόμα τα κλειστά γυμναστήρια παραμένουν κλειστά. Θεωρώ βέβαια ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα αργήσει να έχουμε και εκεί εξελίξεις, ούτως ώστε να μπουν και οι ομάδες μας οι οποίες αγωνίζονται στο βόλεϊ ή στο μπάσκετ στην ενεργό δραστηριότητα με έναρξη προπονήσεων από τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, είναι έτοιμες οι εργασίες που γίνονταν, έχουν ολοκληρωθεί? Το δημοτικό στάδιο Χίου είναι έτοιμο. Μην ξεχνάτε ότι το δημοτικό στάδιο Χίου δεν έχει κλείσει ποτέ. Διότι, όπως σας είπα, ο στίβος ως ατομικό άθλημα επιτρέπεται, άρα λοιπόν δεν έχει κλείσει ποτέ. Κάθε απόγευμα είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, άρα το ίδιο θα εξακολουθεί να ισχύει και από εδώ και πέρα. Βέβαια, εκείνο το οποίο έχουμε υπόψη μας είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το προσωπικό, διότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος όλων των εισερχομένων, όλων των αθλούμενων, των προπονητών. Και γι' αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα έχουμε επιπλέον άτομα τα οποία θα κάνουν και την καταγραφή, θα κάνουν τον έλεγχο των rapid test. Άρα χρειαζόμαστε ενίσχυση προσωπικό. Και για να φτάσουμε ίσως και σε ένα θέμα το οποίο είναι στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χίου, έχουμε την πρόσληψη 2 ατόμων τετράμινης διάρκειας, τα οποία βέβαια δεν είναι μόνο για τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, είναι και για τους παιδικούς μας σταθμούς. Πιθανότατα, λόγω των εξελίξεων αυτών, όπως σας είπα, που είναι πολύ πρόσφατες, από προχθές Σάββατο, να χρειαστεί να έχουμε πρόσληψη ακόμα ενός ατόμου, το οποίο θα, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες διευθύνσεις, θα το δούμε αύριο και αυτό στην αυριανή συνεδρία. Πάμε σίγουρα για 2 άτομα, επαναλαμβάνω, τετράμινης διάρκειας. Πιθανότητα να πάμε και σε ένα 3ο άτομο ακόμα, επειδή οι ανάγκες αυξάνονται με την ενεργοποίηση νέων δραστηριοτήτων.